αγόρι μου. Πάρε πίσω σωστά και λάθη και μη γυρνάς. Έχω τρόπο, θα βρω την άκρη, μη λες πως μ' αγαπάς. Επέστρεψα στην Αθήνα σε μαγαζί νυχτερινό μετά από τρία χρόνια. Έκανα live. 2002 ξεκίνησα. Όταν δηλαδή ήμουν φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα παράλληλα και δούλευα. Τώρα αποκάλυψε την ηλικία σου. Όπως έλεγες, κάνει. Τώρα δύο πάνω, δύο κάτω, τρία, πέντε κάτω. Δεν τη λες, ε. Την ηλικία. Ξέρεις τι, τη λέω σε όλους τους κοντινούς μου, τους φίλους μου. Πόσο είσαι, ρε παιδί μου. Όσο θέλω. Τώρα όμως το καμάρι είναι εντάξει. Όσο να είναι, δεν είσαι μόνη σου. Τώρα έχω και παρέα και έρχονται συνέχεια φίλοι μου. Που είναι, είτε κλείσει το καμάρι. Αυτό που θες. Καλά, δεν είναι και συνέχεια κάθε μέρα ο άνθρωπο. Εγώ πάντω ήρθα και τον πέτυχα. Όταν είπε, ναι, ήταν εκεί πέρα. Πόσο καιρό είναι τώρα που είστε μαζί? Όχι πολύ, αλλά αρκετό καιρό για να έχει δέσει η σχέση και να πιστεύουμε ότι έχουμε βρει ο ένα τον άλλον το άλλο το μισό. Δεν μετρά. Σταμάτησα να μετράω, δεν με νοιάζει. Γιατί? Δεν με νοιάζουν οι μήνε, τα χρόνια για αυτά. Με νοιάζει το τι νιώθω. Και τι παίρνει. Τόσο εδώ χθε μου φέρνει λίγο χωρί λόγο. Γλίκανε με το πάκο στο όνομά του, γλίκανε κατευθείαν. Εντάξει, μόνο που το σκέφτομαι. Είναι μαχητής, είναι τρομερά ευγενικός για την ηλικία του, 29 χρονών. Για την ηλικία του, τώρα βλέπεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, στο... Τώρα να σου πω κάτι όμως, δεν μπορώ να με ρωτήσω. Έχετε διαφορά ηλικίας δηλαδή? Δεν έχουμε. 29 δεν είμαι πάντως. Αυτό παίζει καθόλου ρόλο, πιστεύεις? Καθόλου. Υπάρχουν άντρες τώρα που είναι και 39 και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Τα έχουμε δει όλα. Τους γονείς έχεις μιλήσει? Φυσικά, μα οι γονείς μου έχουν διαβάσει και τη συνέντευξη στο περιοδικό που έχει δώσει. Έχουν δει τη συνέντευξη που έχει δώσει. Όχι. Όχι. Μόνο τηλεφωνικά έτσι που έχουν χαιρετηθεί. Του αρέσει πάρα πολύ που ένα άνθρωπο μιλάει με τόσο καλά λόγια για το παιδί του. Εσύ έχει γνωρίσει του δικού του? Ναι, την μητέρα του, ναι. Αλήθεια. Μητέρα του και τον αδερφό του. Και μου μοιάζει αποφασισμένο. Ναι, και εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή μου μοιάζει αποφασισμένο να σοβαρέψει η κατάσταση. Μην το σκέφτομαι, ξέρετε, δεν ξυπνάω με τις σκέψεις, τι θα γίνει, θα μου πει τίποτα. Πού πάμε, ούτε καν. Περνάω τόσο ωραία. Μένετε μαζί? Ναι, μένουμε μαζί. Μένουμε μαζί από την πρώτη εβδομάδα. Όχι, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτό δεν είναι. Και είναι και δανεικό. Μπορεί και να μην το βάλει σήμερα γιατί θα κάναμε νύχια, δεν ξέρω. Θα ντρέπαμε να βάλω το δαχτυλίδι μου. Όχι, θα ντρέπαμε να βάλω το δαχτυλίδι μου. Ίσα ίσα έτσι θα το έκανα. Την κοτρώνω με στο πρόσωπο. Άρα το ψηλό περιμένει. Δεν περιμένω τίποτα. Εγώ ζω τη στιγμή. Περνάω καλά, σου λέω. Περνάω καλά και δεν με νοιάζει το μέλλον και αυτά. Βλέπω έναν άνθρωπο που έχει όλα τα φόντα, πώς να σου πω έτσι. Που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Που εκφράζεται για μένα και δεν ντρέπεται να εκφραστεί δημόσια. Που το έχετε λίγο αυτό εσείς οι άντρες. Μη σας πει και κανένας κολλητός που όπου, τι είπες τώρα. Όταν ανταλλάξαμε ματιές και δοθήκαμε πρώτη φορά, δεν είχε καταλάβει καν ποια είμαι. Στο γυμναστήριο ήταν? Ναι. Δεν είχε καταλάβει καν. Με ήξερε σαν όνομα, ήξερε τα τραγούδια μου. Δεν είχα μια σχέση, λέει. Φτώσω εδώ, δεν τρέπεσε λίγο. Το αρέσει πιο πολύ, αδερφή, να ξέρεις πάντως. Ρε, τι λες, ρε. Και πού να δεις αργότερα που θα έρθουν τα χειρότερα. Μπορούμε να περπατάμε στον δρόμο και το πιτάνε όλες οι γυναίκες και αυτές να είναι στο πλάι μου. Τρελαίνω, να πεθαίνω. Τόσο σίγουρη. Πεθαίνω. Παλαιότερα, νομίζω και λόγω ηλικίας, ξέρεις, έχεις μια ανασφάλεια. Δεν τον έχω κάνει αυτόν τον άνδρα που έχει βγει και έχει πει σε όλη την Ελλάδα πώς νιώθει να κάνει το οτιδήποτε, πώς να σου πω. Και αυτό που σου είπα και στα ρε, χαίρομαι να αρέσει. Και εύχομαι να βρεις εσύ το άλλο μισό. Θέλει. Να βγαίνουμε ζευγάρια, τετράδα. Αμέ. Ωραία, γιατί μέσα. Όχι, τέλειο. Μέσα. Έχει μια φίλη. Έχω. Ωραία, ετοιμάζουμε κάτι, πολύ καλά. Κάτι κοινό μαζί με τον Ιτεοκλή. Πιστεύω το Δεκέμβριο θα είναι έτοιμο για να το παρουσιάσουμε. Τι ετοιμάζουμε καλά μαζί με τον Ιτεοκλή. Να ρίξω εγώ τη συνέντευξη. Αγαπάμε και πολύ. Πολύ ωραία συνέντευξη.